Με χαρά θα πούμε λίγα λόγια για την αγαπημένη μου Αγία Δάφνη, την Παρθενομάρτυρα, τη Θαυματουργό, τη Μυροβλήτησα. Η Αγία Δάφνη, η Ντύπνα, όπως λέγεται στην, όπως καλείται στη γενέτειρά της, την Νήσο των Αγίων, γεννήθηκε το 620 μετά Χριστό. Μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού εκ του πατρός της την περιοχή Γκίλ του Βελγίου. Η Αγία Δάφνη, η Ντύπνα, είναι η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που ίδρυσε το 637 ψυχιατρική κλινική και είναι προστάτης των εργαζομένων εν ψυχιατρίες και ασύλια, προστάτης των ψυχιάτρων και νευρολόγων και προστάτης όσων πάσχουν από επιληψία και ψυχικές ασθένειες. Επίσης, όπως θα αναφέρουμε λίγο πιο κάτω, είναι προστάτης σήμερα όσων πάσχουν από Αλσχάιμερ. Γεννήθηκε στην πόλη Μόνοχαν, όπου ο πατέρας της ήταν τοπικός βασιλέας και ονομαζόταν Δάμον. Ο πατέρας της ήταν παγανιστής και φοβερός λάτρης των ειδώλων, παρόλα που η γενιά του κρατούσε από το Μεγάλο Άγιο της Ιρλανδικής Εκκλησίας, τον Άγιο Έντα, τον πρωτοπόρο του Ιρλανδικού ησυχασμού και μοναχισμού, το δάσκαλο της ενοεράς προσευχής, ο οποίος εκοιμήθη τις 21 Μαρτίου του 530 μετά Χριστό. Η μάνα της όμως ήταν κρυπτοχριστιανή και η Δάφνη, που το μόνο παιδί της οικογένειας, ήταν βαφτισμένη κρυφά από τον Νήπιο, από Νήπιο, από τη χριστιανή μητέρα της, της οποίας δεν έχει διασωθεί το όνομά της. Παρόλο που η χριστιανή βασίλισσα μάνα της Δάφνης έφυγε νωρίς για την ουράνια ζωή, πρόφτασε εκτός από το να βαφτίσει και να κατηχήσει τα λόγια, να την κατηχήσει στα λόγια του Χριστού τη Δάφνη, όπως επίσης και ο πνευματικός πατέρας της βασίλισσας και στη συνέχεια πνευματικός πατέρας της Δάφνης, ο Άγιος Κερεμπάν, ο συμμαρτυράς της Αγίας Δάφνης, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η βάφτισή της έγινε στη μονή τη Δάφνεντ, εκεί που είχε βαφτιστεί και η μητέρα της. Νονά της Δάφνης ήταν ηγουμένη της μονής, που και αυτή ονομαζόταν Δάφνη ή Ντύπνα, και η οποία της έδωσε το όνομά της. Αυτής της ηγουμένης, της μετέπειτα Αγίας Δάφνης ή Ντύπνα, της νονάς της, ο Ηγουμενικός Σταυρός σήμερα βρίσκεται και διασώζεται στο Εθνικό Μουσείο του Δουβλίνου. Εκεί, σε αυτή τη μονή, επίσης, η Δάφνη θα μάθει τα πρώτα της γράμματα από την ηγουμένη και νονά της και από τον ιερέα της μονής, που δεν ήταν άλλος από τον Κερεμπράν ή Κερεμπρένο, τον συμμάρτυρά της, όπως προαναφέραμε. Όταν η πριγκιποπούλα Δάφνη βρισκόταν στα εφηβικά της χρόνια και μετά τα 10 της, η μάνα της πέθανε. Τότε ο πατέρας της Δάμον, από την πολύ του λύπη που έχασε τη σύζυγό του, τρελάθηκε και άρχισε να φέρεται βάφσανα προς τους πάντας. Αλλά καλύτερα ας αφήσουμε τα μαρτυρολόγια του Τάλα, που γράφτηκαν από το 817 ως το 824-25 και από το μοναχό της μονής, τον τότε Άγιο Έγκας, Ιγνάντιο ελληνικά, να μας αγιογραφήσουν τα του βίου της και του μαρτυρίου της. Ο εκκλησιαστικός συγγραφεύς και υμνογράφος Έγκας αρχίζει να ιστορεί τα του βίου της, αναφέροντας ότι ήταν στις 15 Μαΐου του 650 μετά Χριστό που μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού η Ιρλανδή πριγκίπισσα Ντύπνα ή Ντύφνα, ελληνικά Δάφνη, από τον βασιλιά πατέρα της στην πόλη Γκίλ της τότε χώρας της Φλαμανδίας, απόσταση 20 μίλια από τη σημερινή πόλη Αμβέρσα του Βελγίου, και συνεχίζει. Η παρθενομάρτυρα Ντύπνα ή Δάφνη, κόρη χριστιανής μητέρας και παγανιστή πατέρα,
Μετά το ξαφνικό θάνατο της μητέρας της ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον τελευταίο και για λίγο καιρό μετά από το θάνατο της γυναίκας του ο πατέρας της αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί. Έστελε τότε πρεσβευτές όλο το μικρό βασίλειό του για να φέρουν σε αυτόν την καλύτερη γυναίκα. Οι ντελάλιδες πήγαιναν και ερχότανε, οι απεσταλμένοι του έφερναν συνεχώς στο παλάτι τις πιο όμορφες γυναίκες της περιοχής από τα γειτονικά βασίλεια. Καμιά όμως δεν του άρεσε. Καμιά τους δεν είχε τη χάρη και την ομορφιά της γυναίκας του, της μάνας της πριγκιποπούλας Δείπνας. Έπεσε τότε σε βαθιά μελαγχολία και απογοήτευση. Μάταια η αυλική του και η κόρη του Δάφνη προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν, εκείνος δεν μπορούσε με τίποτα να παρηγορηθεί. Κάποια στιγμή, συνεργασία του διαβόλου, όταν παρετήρησε ότι η κόρη του μεγαλώνοντας έμοιαζε στη στοργή στις αρετές και είχε τις χάρες και την ομορφιά της χαμένης του γυναίκας, την ερωτεύτηκε. Και όχι μόνο την ερωτεύτηκε, αλλά και αποφάσισε, καθώς είχε ήδη κηρυευτεί από το δαιμόνιο της πορνείας, σε ένα μήνα να την παντρευτεί. Όπως άλλοτε, ο πατέρας της παρθενομάρτυρος Αγίας Μαρκέλας της Χιοπολίτιδος, το 15ο αιώνα, που την ερωτεύτηκε κάτω από παρόμοιες συνθήκες και ήθελε να την κάνει γυναίκα του. Συνηθιζόταν από προ-Χριστού και τότε στη Δυτική Ευρώπη και στην Ιρλανδία να παντρεύονται μάνες με τους γιους ή πατέρες με τις κόρες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και ο Άγιος Φρεντερίκος, ο ιερομάρτυρ, τον 8ο αιώνα, ο επίσκοπος Ουτρέκτης, μαρτύρησε την ώρα της λειτουργίας για τον ίδιο λόγο, ότι είχε ελέξει τη βασίλισσα που είχε σχέσεις με το γιο της. Έτσι ο ίδιος και οι αυλικοί του, οι υπηρέτες του παλατιού, άρχισαν να ετοιμάζουν κάθε λεπτομέρεια τα του γάμου. Γρήγορα είπε επίσης στον τελάλι του να βγει στις πλατείες και πες στο λαό μου να έρθει στις γιορτές του γάμου μου και ετοιμάστε πλούσια φαγητά και χορούς και μουσικά, φέρτε μουσικά όργανα και άρπες να γιορτάσουμε τη χαρά μου. Η 15χρονη τότε πανέμορφη πριγκίπισσα Δάφνη με τρόμο πολύ και φόβο μπόρεσε να βγει από το δωμάτιό της όπου την είχε κλειδωμένη ο πατέρας της ως την ημέρα του γάμου και να επικοινωνήσει με τον ιερέα, τον πνευματικό της Κερεμπέρνο, ο οποίος συγχρόνως εργαζόταν ως αυλικός στο παλάτι του πατέρα της και έτσι μπορούσε η μητέρα της και η Δάφνη και όλες οι άλλες από τις θεραπενίδες που ήταν κρυπτοχριστιανές να εκκλησιάζονται όταν έλειπε από το παλάτι, να τελούν τη Θεία Λειτουργία και να εκκλησιάζονται και να κοινωνούν όταν έλειπε ο βασιλιάς Δάμων από το παλάτι του. Ο αυλικός αυτός ο Κερεμπράνος ήταν κρυφά ο ιερέας του παλατιού, όπως είπαμε, και έτσι παίρνοντας τη γυναίκα του λίγες θεραπενίδες φεύγει από το παλάτι κρυφά και πηγαίνουν που αλλού στο μοναστήρι στην Ονά της Αγίας Δάφνης της Παρθενομάρτυρος, στην Αγία που είχε το ίδιο όνομα όπως είπαμε, στην Αγία Δείπνα η Δάφνη. Αυτό το μοναστήρι ήταν κοντά στην πόλη Μόνοχαν της Ιρλανδίας και ήταν κτισμένο στις όχθες του ποταμού Μαυρόνερο, Black Water. Εκεί σήμερα βρίσκονται τα ερείπια της εκκλησίας που εβαφτίστηκε η Αγία Δείπνα και το κημητήριο που άρχισε από εκείνη την εποχή να θάβονται οι μοναχές της Μονής. Καθώς όμως εκεί βρήκαν από ανθρώπους που τους ειδοποίησαν κρυφά ότι ο πατέρας της ψάχνει την περιοχή με στρατιώτες για να βρει πού έφυγε και πού πήγε η κόρη του και πού ευρίσκεται ο αυλικός του Κερεμπάν, ο ιερεύς, η Δάφνη και οι θεραπενίδες της μετά από τις συμβουλές της ηγουμένης Δάφνης έφυγαν μέσω του ποταμών και έφτασαν στο κανάλι, το αγγλικό κανάλι και από εκεί στην πόλη Αβέρσα, στην τοποθεσία Γκίλ. Εκεί η Δάφνη, θέλοντας να παρακαλέσει το Θεό για το σωτηρία της ψυχής του πατέρα της, μάζεψε ανθρώπους οι οποίοι βρισκόταν υποδαιμονική επίρρεια, διαταραχή φρενών και υπέφεραν από ψυχικά νοσήματα
και αφού έφτιαξε για αυτούς ένα άσυλο παντοχείο, τους περιποιόταν η ίδια προσωπικά, έχοντας και τη βοήθεια των άλλων χριστιανών που είχαν έρθει μαζί της από την Ιρλανδία. Επίσης με τη βοήθεια των ντόπιων γυναικών που γνώρισαν τον Χριστό από αυτήν και κατηχήθηκαν και βαφτίστηκαν από τον ιερέα Κερεμπάνο, φρόντισε προσευχόμενη και επικαλούμενη το έλος του Θεού για χάρη της υπηρεσίας που προσέφερε στους αρρώστους αδελφού της, να έρθει σε μετάνοια ο πατέρας της και να θεραπευτεί το ψυχικό και σαρκικό πάθος που έτρεφε για αυτή, απαλλάσσοντάς τον έτσι ο Θεός από αυτό το ισχυρό δαιμόνιο. Επίσης διακονούσε τους αρρώστους της περιοχής, επισκεπτόμενη η ίδια μόνη της ή άλλοτε με τη συνοδεία της τους κατοίκους που έπασχαν από χρόνιες αρρώστιες που ήταν κατάκητοι, και τους επισκεφτόνταν φαίνοντάς τους φαγητών και πλένοντάς τους και φροντίζοντάς τους. Φρόντιζε επίσης τους φτωχούς με υλική ελεημοσύνη, αλλά κυρίως όλους γύρω της με την πνευματική ελεημοσύνη, μεταδίδοντάς τους τα λόγια του Ευαγγελίου. Η ψυχική της ομορφιά, τα θεόπνευστα λόγια της, η καλοσύνη της έφεραν πολλούς ειδωλολάτρους στο χριστιανισμό και όλοι εκείνοι την αγαπούσαν και την αποκαλούσαν το κρίνο της Ιρλανδίας. Σύντομα εκεί στον Κιλ με ιερέα τον Κερεμπένο ιδρύθηκε και άνθησε ταχαίως μεγάλη και λαμπρή εκκλησιαστική κοινότητα πλάι στο παντοχείο νοσοκομείο της. Ο ιερέας και πνευματικός της Κερεμπάνο κατεχούσε τους ασθενείς και ακόμα όσους έφεραν από τη γύρω περιοχή και τους βάφτιζε στο όνομα της Αγιάς Τριάδος. Η αγάπη που είχαν μεταξύ τους τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητος αυτής έκαναν ταχαίως τους ειδωλολάτρες να αναζητούν να γνωρίσουν τον Κερεμπέρνο και την Τύπνα και επίσης να γίνουν και αυτοί μέλη της εκκλησιαστικής των κοινότητας. Σύντομα όμως εκεί, στον Κιλ του Βελγίου, την ανακάλυψε ο βασιλιάς πατέρας της λόγω των νομισμάτων που χρησιμοποίησε και τα οποία έφεραν επάνω του στην κεφαλή του. Αυτό συνέβη όταν οι έμποροι έφεραν από το Βέλγιο στην Ιρλανδία τα νομίσματα αυτά. Κατά άλλες πηγές που και αυτές θεωρούνται πιο έγκυρες, παραδίδεται ότι εκτός από τους εμπόρους, όταν ο ηγεμόνας Δάμων πατέρας της με τους αυλικούς της έφτασαν στη Φλαμανδία, κατέλησαν σε ένα παντοχείο. Το παντοχείο αυτό έτυχε να είναι σε περιοχή κοντινή σε εκείνη που ζούσε και διακονούσε των πλησίων της η Τύπνα. Όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν τον παντοχεία, φυσικά πλήρωσαν με τα ίδια χρήματα τα οποία πλήρωνε και η Δάφνη, η Τύπνα, στις συναλλαγές της. «Γνωρίζω αυτά τα χρήματα», είπε όταν τα είδε ο παντοχέας. «Είναι τα ίδια χρήματα που μια όμορφη και ενάρετη κόρη χρησιμοποιεί. Να, αυτή είναι η Ιρλανδέζα που έχει νοσοκομείο εδώ κοντά για ψυχικά αρρώστους. Μάλιστα λένε για αυτή ότι είναι πριγκίψα, κόρη κάποιου Ιρλανδού βασιλέα». Και στη συνέχεια έδειξε σε αυτόν, χωρίς να καταλάβει ότι είναι ο πατέρας της, που μένει η Τύπνα με τη συνοδεία της και με τον ιερέα τους που τον φωνάζουν Κερεμπέρνο, τον πρώην αυλικό του. Μόλις πληροφορήθηκαν η πριγκίπισσα Τύπνα και ο πνευματικός της ότι έφτασε στα μέρη τους ο πατέρας της από την Ιρλανδία και ψάχνει να τους βρει, κατέφυγαν 25 μίλια μακρύτερα στο δάσος και έξω από την πόλη Γκίλ. Εκεί έφτασε οργισμένος ο πατέρας της και όταν τους βρήκε, η Τύπνα ομολόγησε ότι είναι χριστιανή, όπως ήταν η μητέρα της, και ακόμα ότι θα πεθάνει ως χριστιανή και θα τον παντρευτεί, καθώς ποτέ της ενώπιον του Κυρίου του Ιησού Χριστού και νηφίου της δεν θα πράξει αυτή τη μεγάλη αμαρτία. Τότε σήκωσε το τσεκούρι που κρατούσε, κατ' άλλους έβγαλε το σπαθί του και όπως ήταν έφηβος την αποκεφάλισε ο ίδιος. Την ίδια στιγμή και την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα οι στρατιώτες του πατέρα της και λίγο πιο πέρα στην ίδια τοποθεσία αποκεφάλισαν και άλλους δυο χριστιανούς που ήταν μαζί τους, όπως επίσης και τον ιερέα. Ο πατέρας της λένε ότι εστραγγάλισε με τα ίδια του χέρια τον πνευματικό της Κερεμπέρνο και στη συνέχεια τον αποκεφάλισε. Ήταν 15 Μαΐου του έτους και το έτος 650 μετά Χριστό.
Μετά το μαρτύριό της, εκεί που έπεσε η τιμία κεφαλή της και το τίμιο αίμα της πότισε τη γη, πολλά θαύματα γινόνταν αμέσως μετά, και όχι μόνο στους πιστούς της εκκλησιαστικής κοινότητάς τους, αλλά και όσους ερχόνταν από άλλα μέρη να ζητήσουν τις πρεσβείες της και να πάρουν για ευλογία μαζί τους λίγο από το αιματοβαμμένο χώμα από τον τόπο του μαρτυρίου τους. Όμως περίπου 150 χρόνια μετά, λόγω των επιδρομών των κατακτητών, ξεχάστηκαν οι τάφοι τους. Στις αρχές του 9ου αιώνα μετά Χριστό, η εργάτης του δάσους της περιοχής που μαρτύρησε η Δείπνα, η Δάφνη, με τον πνευματικό της, βρήκαν δύο λείψιανα, ενός αντρός και μιας γυναίκας που ευωδίαζαν. Επίσης λίγο πιο πέρα και άλλων δύο χριστιανών μαρτύρων που δεν έχουν διασωθεί τα ονόματά τους. Τότε, αφού έφτιαξαν δύο πέτρους σαρκοφάγους, ειδικά για αυτούς, την Παρθενομάρτυρα Δείπνα η Δάφνη και τον Ιερομάρτυρα Κερεμπέρνο, στη συνέχεια τοποθέτησαν μέσα τα λείψανά τους, καθώς εγνώριζαν από την τοπική παράδοση ότι πριν 250 περίπου χρόνια, σε αυτή ακριβώς την τοποθεσία του δάσους, είχε μαρτυρήσει μια κόρη και ένας ιερέας, ο πνευματικός της πατέρας, που μαζί είχαν φέρει το χριστιανισμό στην περιοχή. Μάλιστα, σε ένα τούβλο που ευρέθη δίπλα στο γυναικείο λείψανο, έγραφε επάνω το όνομα Δείπνα. Στη συνέχεια, η χωρική της περιοχής αυτής, με μια ψυχή και με ευλάβεια πολύ όλοι μαζί, έκτισαν προσκυνητάρι στον τόπο της ευρέσεως των λειψάνωτων. Τα νέα απλώθηκαν ταχαίως στις γύρω περιοχές μέσω των αγροτών, και σύντομα πλήθος πιστών μαζεύτηκαν στον τόπο της ευρέσεως των λειψάνωτων, της οποίας συνεχώς ευωδίαζαν. Έπειτα όλοι μαζί οι πιστοί αποφάσισαν να κτίσουν εκκλησία στη μνήμη της και στην πόλη Γκίλ, εκεί ακριβώς που είχε χτίσει το ασυλό της η Δείπνα, η Δάφνη, και για εκείνους τους ανθρώπους που υπέφεραν από ψυχικά νοσήματα, επιληψίες, που έπασχαν από δαιμόνια και που με περίσσια αδελφική αγάπη τους περιποιόταν όσο ήταν στη ζωή. Στη διαδρομή της μεταφοράς των Αγίων Λειψάνων από τον τόπο της ευρέσεώς των, από το δάσος, εκεί από τον τόπο των μαρτυρίων των, στην πόλη Γκί, τα λείψανά τους όχι μόνο εσκόρπισαν τη γύρω άρρητη ευωδία, αλλά και πολλοί ασθενείς που ακολουθούσαν τη μεταφορά των λειψάνων και έπασχαν από επιληψίες ή κατήχοντα από δαιμόνια, ταχαίως θεραπεύονται, και μόνο με την επίκληση του ονόματος Παρθενομάρτυρος Δείπνα ή Δείπνα ή Δάφνη. Αλλά και από όταν τα τοποθέτησαν οι πιστοί το λείψανο της Δείπνας μέσα στην εκκλησία, αμέσως μόλις έλεγαν Αγία Δείπνα πρέσβευε υπερημών, η Παρθενομάρτης δεν τους απογοήτευε, αλλά ταχαίως απαντούσε στις εικεσίες των. Έτσι σύντομα έγινε η αγαπητή των προστάτης και την τιμούσαν πανηγυρικά, ειδικά τις 15 Μαΐου και για διάρκεια μερικών ημερών. Σε αυτή την αρχική εκκλησία της Αγίας Δείπνας, που ανακαινισμένη και μεγαλωμένη υπάρχει ως σήμερα, φυλάσσονται τα απομνημινάρια της σαρκοφάγους του 9ου μετά Χριστόν αιώνα και τα λείψανά της που μυροβλίζουν και θαυματουργούν έως και σήμερα. Εκεί σήμερα παραδίδεται ότι υπάρχει και η τιμία κάρα του Κερεμπάνου, του Ιερομάρτυρος. Επίσης εκεί στον Κύλι, την ημέρα της μνήμης της, κάθε χρόνο πολλοί άνθρωποι από εκείνον τον καιρό έφεραν τους συγγενείς τους που έπασχαν από ψυχικά νοσήματα από τις γύρω περιοχές, από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από τη Γαλλία, και πολλοί από αυτούς θεραπεύονται. Αυτός ήταν και ο λόγος που από τότε, τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα, δίπλα στην εκκλησία της έκτισαν οι πιστοί και ευλαβείς προσκυνητές, και ακριβώς δίπλα στο πανδοχείο νοσοκομείο που έφτιαξε η Δείπνα το 637 μετά Χριστό, ψυχική ιατρική, ψυχιατρική κλινική, όπου παρέμειναν αρχικά οι ασθενείς με τους συγγενείς τους στη διάρκεια του προσκυνήματος, και πολλοί ασθενείς θεραπεύονται με τις μεσητείες της. Με το πέρασμα των αιώνων μεγάλωσε και σήμερα εκεί υπάρχει η φημισμένη ψυχιατρική κλινική, η καλύτερη στον κόσμο, που φέρει το όνομα της Αγίας Δείπνας. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πόλη του Οχάιο, στην πόλη Μαζίλιον του Οχάιο, εκεί όπου μετανάστευσαν οι Ιρλανδοί, υπάρχει σήμερα κρατικό νοσοκομείο με ψυχιατρική κλινική με το όνομα Σέιν Δείπνα. Επίσης, έξω στο περίβολο του νοσοκομείου έχει μια όμορφη εκκλησία της Αγίας
δείπνας ειν Δάφνης προς τιμήν της Ιρλανδής Αγίας προστάτηδας των ασθενών με ψυχικές και νοητικές ασθένειες. Έχουν ακόμα φτιάξει εκεί και ένα όμορφο προσκυντάρι της. Η Απαντακού Εκκλησία των Κελτών, λόγω του ότι η Δάφνη είναι η πρώτη γυναίκα που ίδρυσε στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο την πρώτη ψυχιατρική κλινική για άτομα πάσχοντα από ψυχικά νοσώματα, την ανακήρυξε προστάτηδα των ψυχοπαθών, του προσωπικού των ψυχιατρικών ιδρυμάτων, των ψυχιάτρων και όσους ασχολούνται και όσων ασχολούνται και περιποιούνται άτομα που υποφέρουν από δαιμόνια. Για το λόγο επίσης ότι στις μέρες μας πολλοί ασθενείς που πάσχουν από Αλτσχάιμερ θεραπεύτηκαν με τις πρεσβείες της στο Θεό, θεωρείται η παρθενομάρτης και μυροβλήτησα δείπνα η Δάφνη ειν Δάφνετ προστάτης και της ασθενείας αυτής. Επίσης θεωρείται στον καιρό μας και προστάτης κατά της μελαγχολίας και κατάθλιψης, καθώς πολλοί πιστοί που έπασχαν από αυτές τις ψυχικές ασθένειες, τις πολύ συνηθισμένες, τις δύσκολες αυτές μέρες που περνούμε, θεραπεύτηκαν όταν με πίστη την επικαλέστησαν ή επισκέπτηκαν τον ναό της Αγίας Δείπνας ή Δάφνης εκεί στον Κιλ. Στην πατρίδα της στην Ιρλανδία τιμούν πολύ την Αγία Δάφνη ή Δείπνα και δίδουν το όνομά της σε πολλά κορίτσια τους, έτσι όπως ακριβώς και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Πηγαίνοντας από τη γενέτειρα της Αγίας Δάφνης στην πόλη Μόναχαν, σε ένα άλλο προσκύνημα στο λεωφορείο ρώτησε ένα μαθητή, αγνώριζε πού είναι το φρούριο του πατέρα της Δείπνας ή Δάφνης. Μου απάντησε, δεν γνωρίζω καθώς έχω έρθει μόνο για ένα χρόνο εδώ στους συγγενείς μου από τη Γαλλία για σπουδές. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι στη Γαλλία δεν τη λέμε Δείπνα, αλλά τη λέμε ελληνικά Δάφνη ή Δάφνη και βαφτίζομαι τα κορίτσια πολύ συχνά με το όνομα αυτό στην πατρίδα μου. Εδώ θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι καθώς η φήμη των θαυματουργικών λειψάνων της παρθενομάτιδος Δάφνης και του ιερομάρτυρα και ρεμπέρνους του πνευματικού της και συμμάρτυρά της απλωνώντας τις γύρω χώρες της Φλαμανδίας τότε, ήρθαν εδώ στην εκκλησία της στον Κιλ κλέπτες που εκείνον τον καιρό ονομαζόταν Άγιοι Κλέπτες, Holy Robbers, όπως τους αποκαλούσαν και εκείνοι τους εαυτούς τους, καθώς συνήθιζαν να πηγαίνουν από μέρη σε μέρη που βρισκόνταν λείψανα και τα έκλεπταν αυτά και τα έφερναν πίσω στη Γερμανία. Από εκεί λοιπόν, από τη Φλαμανδία, μετέφεραν στη Γερμανία και στην πόλη Σάνσπεκ, κοντά στην πόλη Ξάντεν, που ευρίσκεται πλησίως στις όχθες του ποταμού Ρήνο, στην κάτω πλευρά. Έκτοτε τιμάται και ως προστάτης της περιοχής στις 15 Μαΐου, ημέρα του μαρτυρίου του. Εκεί έτυχε κατ' οικονομία Θεού την εποχή αυτή τον έναν τον αιώνα η Ελληνής Βυζαντινή πριγκυποπούλα εκ Κωνσταντινουπόλεως, η τότε αυτοκράτορα των Γερμανών Θεοφανό, που γεννήθηκε το 956 και κοιμήθηκε το 992, η σύζυγος του Όθωνα του Δευτέρου να κτίζει εκκλησίες. Έτσι έκτισε και εκκλησία σε βυζαντινό ρυθμό προς τιμήν του Αγίου Κερεμπέρνα και έως σήμερα μέσα σε αυτή την εκκλησία, εκεί στις όχθες του Ρήνου και μέσα σε μια όμορφη λειψαναθήκη φυλάσσονται τα λείψανά του. Κατ' άλλους, ένας άλλος Άγιος είναι εκείνος του οποίου η Αγία Θεοφανό έφτιαξε την εκκλησία και τοποθέτησε τα λείψανά του. Όμως δεν αποκλείεται πάλι η Θεοφανό να έφτιαξε εκκλησίες και στους δύο αυτούς Αγίους, όπως οι ιστορικοί υποστηρίζουν, δηλαδή στην Αγία Δάφνη ή Δείπνα και στον Άγιο Κερεμπέρνο. Το 13ο αιώνα, ο επίσκοπος της πρώην κελτικής περιοχής της Επισκοπής Καμπρέη συνέλεξε από την τοπική εκκλησιαστική παράδοση της Επισκοπής του και επίσης από το προσκύνημά της στον Κιλ του Βελγίου τα θαύματά της που εγνώριζαν οι πιστοί και τα δημοσίευσε σε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο βίος της Δάφνης». Στο Βέλγιο σήμερα υπάρχουν 3 εκκλησίες αφιερωμένες στη μνήμη της. Και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της 15 Μαΐου
και στη Μονή του Αγίου Πορφυρίου στο Μίλεση του Οροπού, όπου είναι η πρώτη μονή της στην Ελλάδα και η πρώτη μονή στην Ευρώπη, όπου έχει παρεκκλήσια των Αγίων Πάντων της Ιρλανδίας και των Αγίων Πάντων της Ουαλίας, δύο παρεκκλήσια. Τιμάται η μνήμη της το Μάιο και προσέρχονται πολλοί προσκυνητές οι οποίοι την ευλαβούνται και έχουν γνωρίσει το βίο της από τις εορτές που γίνονται εκεί προς τιμή των Ιρλανδών και των Ουαλών Αγίων. Η υπόκρουση σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι από αυτήν την περιοχή. Μεταφερθήκαμε νοερά στην βορειοδυτική Ευρώπη για να γνωρίσουμε δύο Αγίες της Ιρλανδίας, δύο Αγίες της ενιαίας Εκκλησίας, πολύ πριν το σχίσμα που έζησαν εκεί, και σήμερα προσπαθήσαμε λίγο να τις μάθουμε, και μας βοήθησε αυτό η κυρία Κασιανή Μαζαράκη που ήταν μαζί μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποδεσμεύτηκε για λίγο να ξεκουραστεί και αυτή, γιατί για να προλάβει να μας τα πει, είδατε, δεν χρειάστηκε ούτε διάλειμμα ούτε κάτι άλλο να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι χαρήκαμε όλοι με την ευκαιρία αυτή που είχαμε να μάθουμε αγνώστους Αγίους. Και κατά το παρελθόν η κυρία Κασιανή μας είχε μεταφέρει πληροφορίες για άλλους Ουαλούς και Κέλτες Αγίους, και είμαστε σίγουροι θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον, και μάλιστα όχι στο μακρινό μέλλον, για την ακρίβεια στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθεια της κυρίας Μαζαράκη να μάθουμε για έναν ακόμα Άγιο της Εκκλησίας μας που μας είναι άγνωστος, και να ωφεληθούμε όλοι πάρα πολύ και να δοξάσουμε το Θεό που σε όλες τις εποχές, σε όλους τους τόπους χαρίζει Αγίους για να μπορούμε να τους έχουμε οδοδείκτες στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε για ό,τι μας είπατε και βέβαια για τις πολύ όμορφες ευχές που στείλατε. Οι Άγιοι μας να πρεσβεύουν πάντοτε για όλους μας. Κάπου εδώ ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως την κυρία Μαζαράκη που είναι εκτός του ραδιοθαλάμου αυτή τη στιγμή, και όπως μας χαιρετάει και αυτή τώρα, δεσμεύεται ότι και στην επόμενη συνάντησή μας θα είναι μαζί μας για να μάθουμε και άλλα στοιχεία.